Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε, κυρίες και κύριοι, τους πυρόπληκτους στο Μάτι σχεδόν 3 χρόνια μετά την τραγωδία. Με επιστολή του, ο ελληνικός στρατός ζητά από τις οικογένειες που φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις στο Ζούμπερι και τον Άγιο Ανδρέα να εκενώσουν τα δωμάτια μέσα σε έναν μήνα. Δεν έχουμε πού να πάμε, λένε οι πυρόπληκτοι, και εμείς πάμε να συνδεθούμε με την Αδαμαντία Λιόλιου που έχει το ρεπορτάζ. Κραυγή αγωνία. Σελήνα, βγάζουν 30 πυρόπληκτες οικογένειες που διαμένουν σε δωμάτια που τους έχουν παρακορηθεί στις κατασκηνώσεις στρατού στον Άγιο Ανδρέα και της πολεμικής αεροπορίας στο Ζούμπερι μετά από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Όπως οι ίδιοι λοιπόν λένε, η ταλαιπωρία τους δεν έχει τέλος και πριν από λίγες μέρες, στις 24 Μαρτίου λοιπόν, τους έφτασε μια έγγραφη ειδοποίηση από το διοικητή, την οποία το Όπεν έχει εξασφαλίσει, στην οποία, όπως υποστηρίζουν, τους τίθεται το τελεσίγραφο να αποχωρήσουν από τα δωμάτια και να τα παραδώσουν μέχρι το τέλος του Απριλίου το αργότερο. Μάλιστα, ίδιοι λένε πως δεν έχουν άλλη επιλογή, διαμαρτύρονται ότι ουσιαστικά μένουν στον δρόμο, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών από τις καταστροφές, από την φωτιά στο Μάτι, δεν έχουν ολοκληρωθεί, είναι κολλημένες στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, καθώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες. Μάλιστα. Ενώ μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, η πανδημία κάνει και τα πράγματα πιο δύσκολα. Πληροφορούμαστε όμως ότι αύριο είναι προγραμματισμένη μία συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Νίκου Παναγιωτόπουλου, με τον Δήμαρχο Μαραθώνα, του κυρίου Τσίρκα, ενώ σε συνεννόηση είναι και ο Δήμαρχος Ραφίνας Επικερμίου, ο κύριος Ευάγγελος Μπουρνούς, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο παράτασης ή να βρεθεί κάποια άλλη λύση, όπως και να γίνει ένα ξεκαθάρισμα ποιοι έχουν πραγματική ανάγκη και ποιοι ενδεχομένως να κάνουν και κατάγρηση της διαμονής τους. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς πάμε να δούμε τι λένε οι κάτοικοι. Τώρα μας ειδοποίησαν εν μέσω πανδημίας, 30 Απρίλη, να αδειάσουμε τα σπίτια. Εμείς η πρώτη μας κίνηση μας έπιασε τους περισσότερους ένας πανικός και η μετακόμιση και το πού θα πάμε αυτή την περίοδο είναι δύσκολο. Και ξεκινήσαμε από μόνοι μας να ψάχνουμε να βρούμε μια λύση. Ανακοινώθηκε σε όλους μας, απελπίστηκαν όλοι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά άτομα μέσα στα δωμάτια μας, τα οποία είναι ανήμπορα, είναι σε μια κατάσταση τραγική και από θέμα οικονομικό και από θέμα υγείας. Οπότε τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφερθούν οπουδήποτε.